Και περνάμε στην τρίτη φάση αυτού του session με τις συνεντεύξεις. Κύριε Στασινόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε εδώ. Θα μου επιτρέψετε να σας συστήσω για όσους τυχόν άνοιξαν, μας παρακολουθούν τώρα από το γραφείο ή το σπίτι τους. Ο κύριος Μιχάλης Στασινόπουλος είναι μέλος εκτελεστικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ και βεβαίως είστε πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ελληνική Παραγωγή. Είστε ένας άνθρωπος που μπορούμε κατεξοχήν να μιλήσουμε πολύ μαζί σας για την μεταποίηση. Θα ξεκινήσω λοιπόν αμέσως, βάζοντας, αν θέλετε, το στίγμα ότι η κουβέντα μας έχει νόημα να δούμε από κοινού πώς μπορεί η ελληνική οικονομία να μπει σε τροχιά ανάπτυξης μέσα από έναν ενάρετο κύκλο. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει δημιουργία των κατάλληλων θέσεων εργασίας, σημαίνει εξωστρέφεια, σημαίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες κρίσεις που τυχόν θα έρθουν και μπορεί να μην είναι μόνο οικονομικές ή υγειονομικές. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο ρόλος της ελληνικής μεταποίησης τούτη την ώρα? Καταρχήν, ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη συμμετοχή και να πω εκ των προτέρων ότι είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος και τις προηγούμενες τοποθετήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία θίξατε, οι προηγούμενοι ομιλητές. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τη μεταποίηση. Να το πάμε λίγο έτσι, πολύ από τα βασικά. Έτσι, να ξαναρχίσουμε ότι οι χώρες παλιά χωρίζονταν σε βιομηχανοποιημένες και μη βιομηχανοποιημένες, βιομηχανισμένες χώρες. Αυτό, η βιομηχανική επανάσταση, ανέβασε ραγδαία το βιωτικό επίπεδο των χωρών στις οποίες εγκαταστάθηκε. Βασίστηκε στην τεχνολογία, βασίστηκε στην καινοτομία, σε όλο το διάστημα αυτών των τελευταίων περίπου 150-200 ετών. Αυτό δεν έχει αλλάξει και τώρα. Ακόμα υπάρχει μια μεγάλη συνάφεια μεταξύ της βιομηχάνησης μιας χώρας και του βιωτικού επίπεδου. Και θα έλεγα ότι είναι προφανές ότι όταν μια χώρα, μια οικονομία θέλει να έχει ένα βιωτικό επίπεδο, ας πούμε όπως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θέλει να έχει ένα ευρωπαϊκό βιωτικό επίπεδο και σε επαφή ας πούμε με τη Δύση ας πούμε και με τις οικονομίες που θεωρούνται υψηλής τεχνολογίας και υψηλού βιωτικού επίπεδου, θα πρέπει να έχει και μία παραγωγική βάση. Η παραγωγή είναι ένας κομβικός, μια κομβική οικονομική δραστηριότητα που εκτός από τα προϊόντα, πίσω μάλλον από την παραγωγή των προϊόντων, κρύβει και διασυνδέει όλα τα κομμάτια με τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Είναι σε μεγάλη συνάφεια με την παιδεία, με την έρευνα, με τους νέους ανθρώπους και τα όνειρά τους και φυσικά και σε συνδυασμό και με την εξωστρέφεια, με την παγκοσμιοποίηση. Αυτό, η παραγωγή γίνεται και ένας φορέας διασύνδεσης της χώρας και της οικονομίας με το διεθνές γίγνεσθε και τις τάσεις και τις αγορές, τις μεγάλες αλυσίδες αξίας αυτής που δημιουργούνται. Δίνεται η ευκαιρία ακόμα και σε έναν μικρότερο παίχτη να παίξει διεθνώς κτλ. Επίσης, επειδή άκουσα και για τέχνη, το οποίο ήταν πολύ σημαντική αυτή η εισήγηση που έγινε από τον κύριο Χατζημινά, αυτή τη αναφορά, όταν μια χώρα θέλει να υποστηρίζει τον πολιτισμό και την τέχνη, όπως και άλλα πράγματα, όπως την τρίτη ηλικία, όπως και υποδομές πιο προχωρημένες και υψηλού επίπεδου, θα πρέπει να έχει και μια πίτα εισοδηματική μεγαλύτερη και κάποιο άλλο επίπεδο. Λοιπόν, χωρίς τη μεταποίηση, κατά τη γνώμη μας, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει και διεθνώς μια χώρα που να βασίζεται, ξέρω εγώ, στον τουρισμό. Και θα έλεγα ότι η μεταποίηση, επειδή καμιά φορά λέμε μεταποίηση τουρισμός, δεν έχει καμία σχέση. Το ένα μετάλλιο. Η μεταποίηση είναι κάτω κλάδι, ας πούμε, τουλάχιστον. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος, ο οποίος έχει βέβαια τις διαφοροποιήσεις του, αλλά είναι ένας συγκεκριμένος. Και κυρίως κλάδος παροχής υπηρεσιών. Υπηρεσιών και είναι και θα μπορούσε να χαρακτηρίζεται και εξαγωγικός, αλλά τελικά είναι ένας κλάδος. Τα βλέπετε, όταν γίνεται μια κρίση, ας πούμε, γεωπολιτική ή υγειονομική, ο τουρισμός όλος μαζί
υποφέρει. Λοιπόν, η μεταποίηση είναι πολυδιάστατη, μια τομέα της οικονομίας που μπορεί να προσφέρει και μια χαμηλότερο ρίσκο δηλαδή στην οικονομία, θα έλεγα, και στην ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η μεταποίηση, όπως συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παπαλεξόπουλο, έπαιξε τεράστιο ρόλο στη δεκαετή οικονομική κρίση. Να μιλήσω λίγο για την ελληνική μεταποίηση, έτσι να μιλήσω. Λοιπόν, η ελληνική. Θα ήθελα να το συμπληρώσω. Πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω και να δούμε ότι η χώρα μας, όσον αφορά τη μεταποίηση και τη βιομηχανία της, είναι μια λαβωμένη χώρα. Δεν είναι μια χώρα που. Στην οποία η βιομηχανία αναπτύχθηκε φυσιολογικά και με τους κύκλους της καταλήξαμε εδώ που είμαστε. Υπήρξε μια πολύ σοβαρή μετάπτωση τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, μπορούμε να το δούμε αυτό εύκολα. Αν πάρετε, ξέρω εγώ, το ΟΣΑ, το διάγραμμα για τη βιομηχανική παραγωγή, η Ελλάδα έχει μια μοναδική καμπύλη, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Πτώσεις. Η οποία πτώση μας κόστησε περίπου 15 χρόνια, να το δείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από τα μέσα, ας πούμε, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 με το boom του χρηματιστηρίου, εκεί να ξαναξεκινάει, ας πούμε, η όρεξη για επενδύσεις και για κάποια εξωστρέφεια. Και εμείς ξεκινούσαμε από πολύ πιο πίσω. Από κακή αφετηρία. Από πάρα πολύ κακή αφετηρία. Και θα έλεγα ότι είχε δημιουργηθεί και μία άποψη και σε σημαντικούς παράγοντες του πολιτικο-οικονομικού συστήματος, ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα για βιομηχανία. Και αυτό το πράγμα στη βιομηχανική και στην παραγωγική βάση της χώρας δημιουργούσε πάρα πολύ μεγάλη και στενοχώρια και αγωνία για το μέλλον, γιατί δεν στηριζόταν έτσι, η βιομηχανία για πάρα πολλά χρόνια. Όμως προϊόντος του χρόνου φτάσαμε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, ναι, που η ελληνική μεταποίηση στάθηκε. Κράτησε γερά δηλαδή την ανάπτυξη στην Ελλάδα και τις εξαγωγές, κάτι το οποίο το είδαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Άρα, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι απαιτείται αυτή τη στιγμή προκειμένου η ελληνική μεταποίηση να μην είναι πολύ καθυστερημένη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να μπορέσει να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης. Τι κίνητρα πιθανόν απαιτούνται ή τι προϋποθέσεις. Η ελληνική μεταποίηση έδειξε ξεκάθαρα τις δυνατότητές της στις κρίσεις της τελευταίας δωδεκαετίας, ας πούμε. Και νομίζω ότι όποιος το δει έτσι, αναλύσει τους αριθμούς και θέλει να κάνει μια ανάλυση έτσι που να ασχετίζεται με την στρατηγική της χώρας και το παραγωγικό της μοντέλο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η αύξηση της μεταποίησης θα βοηθήσει, επειδή η μεταποίηση, ειδικά η εξωστρεφής μεταποίηση, δεν επηρεάστηκε σχεδόν καθόλου από την πρώτη κρίση του 2008. Ήταν ελάχιστη η επίδραση, όπως και οι χώρες ευρωπαϊκές που είχαν μεγάλα ποσοστά μεταποίησης, κάνανε ένα rebound πάρα πολύ γρήγορο. Έτσι και οι εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες μάλιστα μπορέσανε και προσφέρανε και, δηλαδή, αυξήσανε και τις παραγωγές τους μέσω κρίσης. Ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι η ελληνική μεταποίηση έχει δείξει τις δυνατότητές της. Εταιρείες, θα έλεγα, κάθε μεγέθους. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που έχουν επιζήσει όλον αυτόν τον κρίσο και της υγειονομικής κρίσης και αυτή τη στιγμή είναι ενεργές, έχουν συνειδητοποιήσει πολλά και είναι έτοιμες να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία με επενδύσεις και να πούμε πως και για το περιβάλλον, το οποίο θα χρειαστεί να. Νομίζω μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι το θέμα της μετάβασης, της ενεργειακής μετάβασης με αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Άρα, ποιος θα είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στον χώρο της μεταποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι, αυτή τη στιγμή η ενεργειακή και η ψηφιακή μετάβαση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και για τις επιχειρήσεις και συνολικά για την οικονομία, νομίζω, της χώρας, είναι και της Ευρώπης. Η Ευρώπη, όπως είπε ο κ. Παλεξόπουλος, το έχει αποφασίσει, αλλά βέβαια, θα έλεγα και πάλι, πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν και τις ανησυχίες τους. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη προσπάθεια
και προσοχή και σχεδιασμός και υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Λοιπόν, η ελληνική μεταποίηση καλείται να προσαρμοστεί και η οικονομία σε ένα νέο υπόδειγμα που θα είναι πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Τώρα είμαστε στο ξεκίνημα ακόμα. Και εγώ προσωπικά το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω από τη δική μου την εμπειρία είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων το έχει συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Δεν βρισκόμαστε σε μια χώρα που λέμε, ας πούμε, η κατάρτιση, ξέρω, να δείξουμε σε εταιρείες τι σημαίνει ESG και τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι οποιοδήποτε επιχειρηματίας, δεν μιλάω για εταιρείες των 5 ατόμων, αλλά εταιρείες οι οποίες είναι παραγωγικές. Άνω του μεσαίου μεγέθους. Και μικρές. Απλώς όχι εταιρείες γραφεία, ας πούμε. Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες που θέλουν και βλέπουν το μέλλον ξέρουν πολύ καλά ότι η ίδια η αγορά, τα ίδια τα κανάλια, τα εφοδιαστικά. Και όλες οι, και ακόμα και τα commodities, όλα αυτά πλέον μετριώνται και με όρους CO2 και με όρους ESG. Οι μεγάλοι πελάτες μας ελέγχουν, τις δικές μας επιχειρήσεις πια, ενδελεχώς. Δηλαδή μπαίνουν μέσα και κοιτάνε τα πάντα σε μια εταιρεία όσον αφορά όλα αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τα ESG κριτήρια πλέον ακολουθούνται πιστά από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, διότι δεν είναι μόνο το θέμα του κοινωνικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης στην κοινωνία, αλλά και του ενδιαφέροντος των επενδυτών να μπουν και να επενδύσουν σε αυτές τις εταιρείες που έχουν δημοσιευμένα ESG, κριτήρια ESG. Όμως, κύριε Στασινόπουλε, εγώ θα ήθελα να σταθούμε στο εξής, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξουμε σελίδα. Και για να αλλάξουμε σελίδα, προϋπόθεση είναι, νομίζω, η αλλαγή νοοτροπίας. Πόσο αισιόδοξος είστε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο προκειμένου πραγματικά να αλλάξουμε επιχειρηματική κουλτούρα, επιχειρηματική νοοτροπία, να υπάρξουν συνέργειες, να υπάρξουν συμπράξεις και να υπάρξει μία ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα αντέξει στο χρόνο? Εγώ απλώς μερικές σκέψεις θα προσφέρω. Καταρχήν, ο Πίτερ Ντρούκερ, εκτός από την τέχνη και την τεχνολογία, μίλησε και για την κουλτούρα σε σχέση με τη στρατηγική. Είπε δηλαδή ότι το πρώτο πράγμα είναι η κουλτούρα, το οποίο τρώει τη στρατηγική για πρωινό. Και συμφωνώ, θα συμφωνήσω. Είπε η κουλτούρα. Το πρώτο πράγμα που είπε. Εγώ την κουλτούρα. Το ήξερα. Ήξερα όμως ότι. Culture eats strategy for breakfast. Ναι. Είχε πει και η τέχνη τρώει την κουλτούρα. Η κουλτούρα τρώει την τεχνολογία για πρωινό. Η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική για πρωινό και την τεχνολογία για μεσημεριανό, έτσι είπε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα. Λοιπόν, η κουλτούρα είναι ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Και η λέξη κουλτούρα, μάλιστα, νομίζω ότι υποβιβάζει και λιγάκι. Έχει σχέση ακόμα και με το πνεύμα, ακόμα και με την ιστορία ενός λαού, ας πούμε, σε έναν βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν επιτύχει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν επιτύχει με μια υγιή κουλτούρα λειτουργίας και ανθρώπινες σχέσεις με τους εργαζομένους και με τα στελέχη και γενικώς με μια συνείδηση του τι σημαίνει κουλτούρα καταρχήν και τι σημαίνει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ενισχύουμε. Το φιλότιμο, μην το ξεχνάμε. Δεν θέλω τώρα να ευλογώ τα γένια μου, αλλά και οι εταιρείες μας είναι πραγματικά πάρα πολύ επιτυχημένες διεθνώς, σε απολύτως διεθνές επίπεδο. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Στασινόπουλε. Εμείς αυτό την κουλτούρα μας, η οποία δημιουργήθηκε, ας πούμε, από τη δεκαετία του 50, ας πούμε, κυρίως και δίνοντας και το παράδειγμα και όντας πολύ inclusive, ας πούμε, και στους ανθρώπους μας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Εγώ θα έλεγα ότι η κουλτούρα σε μια εταιρεία μέσα μπορεί να ενισχυθεί πάρα πολύ και από το επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργεί ένας επιχειρηματίας. Όταν ένας επιχειρηματίας αισθάνεται ότι η πολιτεία, ας πούμε, δεν τον λαμβάνει υπόψη και υπάρχουν τέτοια θέματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, στη σημερινή ενεργειακή κρίση. Η χώρα μας δεν είχε καθόλου γρήγορα αντανακλαστικά. Έχουν βγει ήδη και μελέτες και χαρτιά από μεγάλους οργανισμούς που περιγράφουν πώς αντέδρασε κάθε χώρα. Και η χώρα μας είναι σχεδόν τελευταία, βασικά. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον επιχειρηματικό κόσμο για αυτή την αργοπορία που συνήθως
και να τα πούμε το όνομά τους. Αν ρωτήσετε, ας πούμε, επιχειρηματίες, ανθρώπους και στον δρόμο ακόμα, έχει η Ελλάδα υποστηρίξει τη βιομηχανία της, ας πούμε, και την παραγωγή της. Νομίζω ότι γενικά θα σας πούνε ότι υπολείπεται αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πια ένα σημείο, δυστυχώς, κουλτούρας. Οπότε θα έλεγα ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το πράγμα, να βάλουμε την παραγωγή σε μια προτεραιότητα, τη μεταποίηση, να καταλάβουμε πόσο χρήσιμη είναι, έχει τους μεγαλύτερους πολλαπλασιαστές στην οικονομία. Για κάθε ευρώ που βάζουμε, που είπε ο κύριος Λιάκος, μπορούμε να βγάλουμε 3 και 4 ευρώ, ας πούμε, από τη βιομηχανία. Και να γενικώς, όταν ανέβει αυτή η μεταποίηση σε προτεραιότητα, νομίζω θα δούμε πάρα, πάρα πολλά θετικά από τις επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να πολλαπλασιάσουν αυτά την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν θετικά. Εγώ νομίζω εδώ ότι πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός που συζητήθηκε και αυτό από πριν, ότι η αλλαγή της κουλτούρας σημαίνει επίσης ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πια να τα περιμένουν όλα από το κράτος, αλλά να μπουν σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού προτεραιοτήτων και προσπάθειας μέσα από σωστά business plan και τα κατάλληλα προϊόντα πάντως, να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Χωράει πολύ νερό αυτό που λέτε όμως τώρα, γιατί το κράτος πρέπει και αυτό να είναι εντάξει. Δηλαδή, όταν έχουμε μια αγορά ενέργειας που έχει στρεβλώσει, ας πούμε, και δεν αφήνει εταιρείες να έχουν ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα της ενέργειας εφήγει και νωρίτερα. Φυσικά είναι αλήθεια. Γιατί θα είναι ασανσέρ, από ό,τι άκουσα κιόλα σήμερα στις ειδήσεις, για τα επόμενα αρκετά χρόνια μέχρι να υπάρξει σταθεροποίηση. Υπάρχουν εταιρείες που κινδυνεύουν να κλείσουν αυτή τη στιγμή. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια θέματα, το κράτος πρέπει να προσέξει και να έχει αντανακλαστικά. Άρα δεν τα ζητάμε όλα από το κράτος, αλλά το κράτος καλείται να σταθεί αρρωγός στα προβλήματα τα οποία πηγάζουν από αστάθμητους παράγοντες, όπως αυτός που συνδέεται με την ενέργεια. Θα σας αναφέρω κάτι άλλο, το θέμα των αποσβέσεων, ας πούμε, των επιταχυμένων αποσβέσεων. Η χώρα, είχαμε επιταχυμένες αποσβέσεις παγίως, οι οποίες ευνοούσαν πάρα πολύ την επενδυτική δραστηριότητα. Δημιουργούν, όταν έχεις επιταχυμένη απόσβεση, δεν είναι επιδότηση, έχεις μια μετάθεση της φορολογίας σου. Λοιπόν, ξαφνικά το 2013, για ταμιακούς λόγους σας λέω εγώ, εντάξει, καταργήθηκαν οι επιταχυμένες αποσβέσεις. Εδώ όμως και μερικά χρόνια είναι εμφανές ότι η χώρα μας έχει τη χειρότερη πολιτική αποσβέσεων από όλη την Ευρώπη. Πώς γίνεται μια χώρα που ξεκινάει από, όπως είπα, από μια αφετηρία πολύ χαμηλά. Κύριε Στασινόπουλε, το κρατάω. Ναι. Βάλατε θέμα για μια επόμενη συζήτηση. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.